Κοιτάξτε να δείτε. Όταν η κυβέρνηση στριμώχνεται, όταν αντιλαμβάνεται ότι είναι απομονωμένη κοινωνικά και πολιτικά, θυμάται την εθνική συνεννόηση. Προφανώς αυτή η εθνική συνεννόηση κρύβει μια προσπάθεια διάχυσης ευθυνών και αναζήτηση συνενόχου. Και εμείς να αναλάβουμε το κόστος αυτής της πολιτικής στάσης, αυτής της πολιτικής τοποθέτησης. Εκείνη θα αναλάβει το κόστος της πολιτικής που ζήσαμε και τα αποτελέσματά της. Την πολιτική που έριξε τη χώρα στα βράχια. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Για το μόνο που κανείς δεν μπορεί να πείσει τον οποιονδήποτε είναι ότι αυτή η κυβέρνηση ακολούθησε, εφάρμοσε εθνική πολιτική. Εφάρμοσε πολιτική υπέρ των δανειστών. Εφάρμοσε πολιτική υπέρ συγκεκριμένων μερίδων του πολύ μεγάλου κεφαλαίου που προσπαθεί να υλοποιήσει ακόμη και τώρα με αυτές τις σωπεδωτικές ιδιωτικοποιήσεις. Διέλυσε τον κόσμο της εργασίας. Όλα αυτά παρένθεση. Είναι, όλα αυτά πριν είναι εθνική πολιτική. Πριν από 5-10 λεπτά ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι και εσείς τα ίδια θα κάνετε. Εντάξει, θα το πούμε και για τον κύριο Κουτσούμπα. Τον έχω ακούσει. Τα ίδια θα κάνετε, λέει. Λοιπόν, ας μας δοκιμάσει λοιπόν και να έρθει να το κουβεντιάσουμε μετά από κάποιο διάστημα όταν θα έχουμε αναλάβει. Άρα λοιπόν, ας αφήσουμε τις υπεκφυγές. Εδώ πέρα βλέπετε τις τελευταίες ημέρες. Ποια είναι λοιπόν αυτή η εθνική υπευθυνότητα της κυβέρνησης. Μιλάει από μόνη της. Ο κύριος Βενιζέλος είπε στη ΔΕΘ ότι το χρέος είναι βιώσιμο. Πάμε για διαπραγμάτευση και βγαίνει αυτός που κατεξοχήν έχει υποστεί τα μοίρια όσα, η Ελλάδα, από το μνημόνιο και υποτίθεται και τι λέει, κοιτάξτε να δείτε, είναι βιώσιμο το χρέος. Αλλά καλά τα πήγαμε. Και μάλιστα ανέφερε και το νούμερο 60%. Το ακούσατε αυτό? Ναι. Το ακούσατε αυτό? Mm-hmm. Δέχτε, βγαίνει η κυρία Βούλτεψη και λέει τελείως αφοπλιστικά, χάσατε τα λεφτά σας. Επειδή στην Ελλάδα τοποθετήσατε ένα μέρος των κόπων σας για να στεγάσετε τις ανάγκες σας. Μια χώρα η οποία έχει. Καλά, βγήκε το διεύθυνση σήμερα το βέβαιο ότι. Το είδα. Δεν ήταν λίγο χλιαρή. Δεν ήταν πιστική αυτή η διαδίκηση. Και βγαίνει και ο κύριος Βορύδης. Την αλήθεια, όπως την εννοεί, κύριε Βορύδη. Και βγαίνει και ο κύριος Βορύδης και λέει με έναν ανατριχιαστικό τρόπο, κοιτάξτε να δείτε, τι τις θέλετε τις εξετάσεις, τις προληπτικές. Και επειδή εδώ πέρα έχουμε και την κυρία Αποστολοπούλου, ρωτήστε την, εάν ο γυναικολόγος της, της λέει να κάνει κάθε χρόνο από μια ηλικία και έπειτα τεστ Παπα-Νικολάου ή να το κάνει κάθε 3 χρόνια, όπως είπε ο κύριος Βορύδης. Διότι έτσι το απαιτούν οι νόμοι της αγοράς. Αλίμονο λοιπόν. Αλίμονο λοιπόν την υποχρέωση της πολιτείας να εξασφαλίζει το δημόσιο αγαθό της υγείας, το μετατρέψουμε σε ένα απόλυτο εμπόρευμα. Αυτή λοιπόν είναι η εθνική πολιτική. Αυτή είναι η κοινωνική ευαισθησία. Αυτά ειλικρινά είναι δηλαδή να μας σηκώνεται η τρίχα και να λέμε να απαλλαγούμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα από αυτούς. Και όταν λοιπόν σας ρωτάνε τώρα εσάς πού θα βρείτε τα λεφτά για να κάνετε, να μην κάνετε εμπορευματική πολιτική και να κάνετε κάτι άλλο, λέτε θα χτυπήσουμε τη φοροδιαφυγή. Όχι μόνο. Ναι, προφανώς. Είναι βασικό όμως. Όχι μόνο. Αλλά όταν μιλάμε στην Ελλάδα για την ανάγκη. Και λένε μιας... πικρόχολα λοιπόν οι αντιπαλοί σας, ότι έδιαλε και ο Παπανδρέου το 9. Ότι εμείς, οι λεφτά εμείς, υπάρχουν κοιτάτε, και γιατί εμείς θα χτυπήσουμε την φοροδιαφυγή. Κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, εμείς δεν ερχόμαστε για να επαναλάβουμε αυτή την κακιά παράδοση που υπήρχε μετά το 1974 στη χώρα. Η αντιπολίτευση να τα λέει στρογγυλά, θολά, να μην δεσμεύεται, να υπόσχεται διάφορα πράγματα και να τα ξεχνάει την επομένη και να προσγειώνεται στην πραγματικότητα. Εμείς θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, θέλουμε να είμαστε σαφείς, να δεσμευτούμε απέναντι στον κόσμο, να μπορούμε και την επόμενη να τον κοιτάμε στα μάτια και να αποτελέσουμε ένα διαφορετικό δείγμα γραφής. Δεν προερχόμαστε από τους κόλπους του φαύλου δικοματισμού που κυριάρχησε στις τελευταίες δεκαετίες. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των πολιτών με τα κόμματα. Θέλουμε τώρα μια άλλη έκθεση, σχέση κοινωνίας και πολιτικής. Τώρα στην έκθεση θα παρουσιάσει πιο λεπτομερή πράγματα από όσα γνωρίζουμε ως σήμερα ως πρόγραμμος θέσης. Ο κύριος Τσίπρας θα παρουσιάσει κάποιες βασικές πλευρές δηλαδή. Του οικονομικού μας προγράμματος, κοστολογημένες, και ταυτόχρονα θα παρουσιάσει και τις πηγές. Εδώ πέρα ερχόμαστε να καλύψουμε ανάγκες, να ενορχίσουμε προτεραιότητες. Μπορούμε, για παράδειγμα, να χάσουμε από τον ορίζοντά μας ότι υπάρχει 60% ανεργία στους νέους, ότι είναι σχεδόν 30% στον πληθυσμό, ότι εκατομμύρια συνανθρώπων μας δεν έχουν πρόσβαση στην ιατρική και φαρμακευτική περίθαλψη, ότι υπήρξαν νοικοκυριά χωρίς ρεύμα. Άρα, λοιπόν... Για να σας τσιγκλίσω το κάνω. Έχω μια αίσθηση και μπορούμε να το δοκιμάσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Ότι αν σας ρωτήσει κανείς, κύριε, θα ασκήσετε το μνημόνιο την επόμενη μέρα, όπως λέγατε πέρυσι, θα ασκήσετε το μνημόνιο. Έχω την αίσθηση ότι δεν θα μου πείτε το ίδιο που θα λέγατε πέρυσι. Θα σας απαντήσω γιατί έχει λίγο. Είναι με γαργαλάει αυτή η ερώτηση. Είναι juicy το ερώτημα. Αν μέχρι τότε δεν το έχει ασκήσει όλο ο κύριος Σαμαράς,
θα ασκήσουμε κι εμείς ό,τι απομένει. Γιατί από το Σύνταγμα και έπειτα, από ό,τι θυμάστε, σκίζει μία-μία τις σελίδες. Δεν έχει αφήσει τίποτα πλέον. Το έχει πετάξει στην άκρη. Ωραίο, θα έρθουμε, αλλά δεν μου δίνει. Θα έρθουμε και δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα πια. Θα βρούμε το στρώμο. Το δρόμο. Διάλειμμα και πάλι στρωμένο. Τώρα αυτό το 50% ακούγοντας... πράγμα δεν έκανε εντύπωση που είπε ο κ. Βουλίος. Πώς κομμάτι. Εδώ μας το είπε, εμάς το είπε. Εδώ το ρωτήσαμε και. Μα γι' αυτό το λέω. Εδώ το έβλεπα εγώ. Μοιάζει πολύ ωραίο και να αληθινό. Προσέξτε να δείτε. Ακούγοντας πριν τον κύριο Παναγιωτόπουλο, η πρώτη διαπίστωση κανείς μπορεί να κάνει είναι ότι η κυβέρνηση δεν έχει καταλάβει τι έχει συμβεί στην ελληνική κοινωνία με τα ακίνητα. Εδώ δεν πρόκειται για μια λάθος εφαρμογή. Δεν είναι ότι υπολογίσαμε πάνω κάτω, βάλαμε ένα συντελεστή λίγο διαφορετικό. Εδώ εξ αρχής υπάρχει μια λάθος σύλληψη στην εφαρμογή αυτού του νόμου. Δηλαδή, όταν φορολογείς το ακίνητο από το πρώτο τετραγωνικό και δεν αναγνωρίζεις το αφορολόγητο της πρώτης κατοικίας. Ως στοιχείο ανάγκη, ας πούμε, του ανθρώπου. Ακριβώς. Οδηγήσει σε τέτοιες ακραίες και από πού θα βγουν τα χρήματα, αυτό δεύτερον, το ερώτημα. Δεύτερον, δεν μας λέγανε ότι το περιβόητο χαράτσι είναι κάτι το προσωρινό. Ναι, βέβαια. Εντάξει, μην γίνανε μόνιμα. Το χαράτσι μονιμοποιήθηκε, ενσωματώθηκε και οδηγηθήκαμε σε αυτήν δεν εδώ πέρα την ότι εκτροματική κατάσταση. Όσο διαρκεί πάμε... η έκτακτη κατάσταση, λαμβάνονται έκτακτα εδώ, μέτρα. Εδώ, λοιπόν, γι' αυτό πρέπει να φύγει η Τρόικα και να τελειώσει το μνημόνιο. Κύριε Παναγιωτόπουλε, δεν θα το κάνετε αυτό κάθε φορά. Εγώ σας άκουσα ευλαβικά. Εντάξει. Όχι, αυτό είναι παρεμβολή. Δεν είναι παρατήρηση, λοιπόν. Πάμε παρακάτω, λοιπόν. Βγαίνει και επιχαίρει ο κ. Παναγιωτόπουλος. Λέει, μα δεν ακούσατε, λέει, θα μειωθεί ο φόρος αλληλεγγύης. Μα ο φόρος αλληλεγγύης ήταν, υποτίθεται, τέλος του 2014, ο έκτακτος φόρος, να τελειώσει. Και τώρα μαθαίνουμε, δια τη δίθεν μείωση, ότι ισχύει και το 2015. Μα κοροϊδεύουν κατά μου. Θα τελειώσει δια της εκτόσεως. Σταδιακά μειούμενο, θα τελειώσει. Ήταν να τελειώσει 31/12/14. Πάμε παρακάτω. Ειδικός φόρος στα καύσιμα. Ειδικός φόρος στα καύσιμα που σημαίνει κάποια λίγα λεπτά τελικά λιγότερα και στον καταναλωτή. Εδώ πέρα είναι κάτι το οποίο επιβάλλεται λόγω της κατάρρευσης των δημοσίων εσόδων, λόγω της μη χρήσης, λόγω της μη κατανάλωσης, της ζήτησης για τα καύσιμα επειδή ήταν στο Θεό. Και αγνοούνται τελείως οι πραγματικές ανάγκες για θέρμανση των οικοκυριών σήμερα. Δυστυχώς, αν έχουμε βαρύ χειμώνα, θα έχουμε τα ίδια τραγικά αποτελέσματα. Είχαμε και τις ίδιες σκηνές, φέτος, δεν ξέρω, σκηνές φρίκης. Θα σας πω εδώ ότι αλλά, αυτός ο φόρος δεν απέδωσε. Αυτά περιτέλους αυτή η αύξηση μειονίων... δεν απέδωσε. Μπράβο. Και πρέπει να αναζητηθεί στο θέμα των καυσίμων μια άλλη πολιτική. Προσέξτε να δείτε. Για να δείτε ότι και εμείς στη Νέα Δημοκρατία αυτά έχουμε τώρα, το θάρρος εκεί που διαφωνούμε να βγαίνουμε μπροστά. Και να ζητάμε βελτιώσεις. Ένα θάρρος. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας δίνουν έναν ειλικρινή αγώνα δίπλα στον ελληνικό λαό. Δίπλα στον ελληνικό λαό. Όχι με ανεύθυνες και αδιέξοδες ρητορίες. Πάτε να κοροϊδεύετε τους ψηφοφόρους σε εκλογικές σας περιφέρειες. Καλά κάνετε, αλλά δεν κοροϊδεύετε. Άλλοι λένε άλλα στο Τέξας και άλλοι στο κόμμο. Λοιπόν, άλλα στο κόμμο, άλλα στο Τέξας και άλλα στην Κουμουλδούρου. Μια τελευταία λοιπόν κουβέντα. Αυτά τα περιτέλους μνημονίων πια δεν πείθουν κανέναν. Εδώ πέρα μόλις προημερών συμφωνήσανε για τις ομαδικές απολύσεις πώς θα διευκολυνθούν. Συμφωνήσανε ότι πρέπει όντως να απολυθούν. Στο Παρίσι συμφωνήσανε, λέτε. Στο Παρίσι, βεβαίως, βεβαίως. Δεν ποιος έχει πει ακόμα, ρε παιδί μου, ότι συμφωνήσανε. Μα γιατί το λέτε αυτό, από πού απορρέει η βεβαιότητά σας. Ο Σαμαράς μίλησε για έκτακτες συνθήκες. Η κυβέρνηση διαφώνησε με τις ομαδικές απολύσεις. Το μνημόνιο το οποίο θα ήταν κάτι παροδικό και το έκανε καθεστώς. Καθεστώς μιας άγριας εκμετάλλευσης τώρα, του κόσμου της εργασίας, διάλυση του κοινωνικού κράτους, διάλυση εκπαίδευσης, τα πράγματα μιλούν από μόνο. Μάλιστα.